Ενθουσιασμό αλλά και αίσθημα ευθύνη επικρατεί στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την εκλογική νίκη. Οι εθελοντές που εργάστηκαν επί μήνες στο πλευρό του μίλησαν στην κάμερα του Euronews και τον Απόστολο Στάικο για το τι περιμένουν από τον νέο πρόεδρο της Κύπρου και για ποιο λόγο στάθηκαν δίπλα του. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που δεν είχα ξαναζήσει. Στήριξα τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη γιατί τον γνώριζα πρώτα απ' όλα ως άνθρωπο, σαν καθηγητή μου που τον είχα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και είναι ένας πολιτικός που θαυμάζω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνει πράξη όλα όσα έχει πει. Δεν έχει υποσχεθεί τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Είναι όλα υλοποιήσιμα. Και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα είναι πρόεδρος για όλους. Έβλεπα ότι ήταν σπουδαίος πολιτικός και τεχνοκράτης, αλλά πάνω απ' όλα με κέρδισε στο ότι ήταν άνθρωπος. Νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει τα καλύτερα για τον τόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του. Είναι ένας τίμιος, πάνω απ' όλα, άνθρωπος. Είναι μέσα στην κοινωνία, πάντα ήταν μέσα στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι θα πετύχει πολλά. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για πολύ καιρό μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή. Τώρα, εθελοντές και υποστηρικτές περιμένουν από τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να κάνει πράξη όσα υποσχέθηκε. Πιστεύουν πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο σε μια νέα εποχή. Από την Λευκωσία για το Euronews, Απόστολος Στάικος.